Καλώς ήρθατε στο Τηλεκοντρόλ και σε ένα ακόμη spoiler για τη σειρά Σασμός. Η προοπτική που ανοίγει ο Παπαμιχάλης μπροστά στην Αργυρό και στον Αστέρι έχει βάλει το ζευγάρι στις σκέψεις. Το ενδεχόμενο του Σασμού ανάμεσα στις οικογένειές τους που έχουν πονέσει και βλάψει τόσο λόγω της βεντέτας που τις χωρίζει φαντάζει πια ως μοναδική λύση. Και άλλωστε πλέον υπάρχει ο Πετράκης, ο γιος τους, ο οποίος θα ενώσει για πάντα βρουλάκιδες και σταματάκιδες, αναγκάζοντάς τους να αφήσουν την άκρη το μίσος. Όμως για την Καλλιόπη υπάρχει ταυτόχρονα και η Κατάρα, η οποία κρέμεται πάνω από τα σπίτια τους και καταδικάζει κάθε παιδί που θα γεννηθεί από την ένωσή τους. Η ίδια προσπάθησε πολύ να προειδοποιήσει το γιο της να μείνει μακριά από την Αργυρό, και τώρα, έχοντας μάθει την αλήθεια, είναι σε απόγνωση. Παρ' όλα αυτά, τα δύο παιδιά είναι αποφασισμένα να προχωρήσουν μαζί και δεν κάνουν βήμα πίσω. Ο Αστέρης ξέρει ότι μόλις η μητέρα του γνωρίσει το εγγόνι της, η καρδιά της θα μαλακώσει, γι' αυτό και κάνει το μεγάλο βήμα. Φέρνει το μικρό στο σπίτι και την Καλλιόπη προτετελεσμένου. Μπροστά στα αθώα μάτια του Πετράκη, ακόμα και η σκληρή καπετάνισσα λυγίζει. Ο Αστέρης περίμενε την αντίδρασή της, δεν ήταν όμως προετοιμασμένος για αυτό που του ζητά, δηλαδή να την αφήσει να περάσει μόνη της χρόνο μαζί με το παιδί, ώστε να το γνωρίσει καλύτερα. Η Αργυρό τότε παγώνει. Δεν νιώθει έτοιμη να κάνει κάτι τέτοιο και προσπαθεί να βρει έναν τρόπο για να το αποφύγει, ενώ ο Αστέρης διαβάζει την αντίδρασή της και τη ζητάει να μείνει μαζί τους. Όμως, η Καλλιόπη είναι ανένδοτη και καταφέρνει για άλλη μια φορά να φέρει το ζευγάρι σε πολύ δύσκολη θέση. Αρχίζει ξανά το ίδιο τροπάρι και όσο και αν προσπαθούν να της εξηγήσουν, εκείνη δεν παίρνει από λόγια. Όλα οδηγούνται ξανά σε αδιέξοδο και το ενδεχόμενο του σασμού δείχνει να απομακρύνεται οριστικά.